Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα σε ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, όπως άλλωστε επισημαίνουν, υπήρχαν και παραμένουν αναζητώντας λύσεις, η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας εναντί του ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες της 21ης Μαΐου είναι ανώτερη του 40%, καταγράφοντας ποσοστό μεγαλύτερο και από τους αγρότες που επίσης εμπιστεύτηκαν την παράταξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Λιβαδιάς θεωρεί πιθανό ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έπεισε για το πρόγραμμά του και η συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών να πρημοδότησε τελικά τη σταθερότητα και την τόλμη που επικοινώνησε και δεσμεύτηκε η Νέα Δημοκρατία, ελπίζοντας την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο στη δεύτερη τετραετία διακυβέρνησής της. Τα προβλήματα, κύριε Μερτζάνη, υπήρχαν και υπάρχουν και περιμένουν λύσεις. Τώρα θεωρώ ότι το κάθε κόμμα είχε το πρόγραμμά του, το οποίο το διαφήμισε και ο κόσμος έκρινε το που θεωρητικά θα μπορεί να λύσει πιο εύκολα τα προβλήματά του. Πιθανόν ο κόσμος να μην πίστηκε από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να θεώρησε ότι ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία πιθανόν θα είναι πιο εύκολο να λύσει το πρόβλημα του. Καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση των μικρομεσαίων στην κάλπη, σύμφωνα με τον Δημήτρη Γέρο, έπαιξε και το αυτογκόλ του ΣΥΡΙΖΑ μέσω των δηλώσεων Κατρούγκαλου. Οπότε ο κλάδος που συνεχίζει να βιώνει το δικό του εφιάλτη, όπως είπε, επέλεξε πιθανότατα το λιγότερο κακό, ελπίζοντας. Ήταν και οι δηλώσεις του κ. Κατρούγκαλου οι τελευταίες 4 μέρες πριν τις εκλογές που αναστατώσαν λίγο τον εμπορικό κόσμο και αυτό έπαιξε αρκετά μεγάλο ρόλο και θεωρώ ότι κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα. Πάντως τα προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και περιμένουν λύσεις. Περιμένουν λύσεις από μια επόμενη κυβέρνηση, γιατί κάθε μέρα εμείς ζούμε το δικό μας εφιάλτη για να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, η ενέργεια, τα καύσιμα, η ακρίβεια συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες όλης της χώρας, υπογραμμίζει ο Δημήτρης Γέρος. Έχουμε προβλήματα με την ενέργεια. Έχουμε προβλήματα με τις τράπεζες. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Ο δανεισμός για έναν έμπορο θεωρητικά είναι ανύπαρκτος και πολύ ακριβώς. Δηλαδή δίνουν δάνεια σε αυτούς που δεν τα χρειάζονται. Το κόστος της ενέργειας κάτι πρέπει να γίνει. Τα καθημερινά μας έξοδα είναι τόσα που δεν, ουσιαστικά δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Βάζουμε προτεραιότητα στο τι θα πληρώσουμε. Αυτά τα δύο είναι τα πιο βασικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα σε αυτό. Ακόμη πληρώνουμε πράγματα που έχουν εξομαλυνθεί. Τα έξοδά μας. Οι βενζίνες είχε το βαρέλι 140 ευρώ και τώρα έχει 87. Και η βενζίνη είναι ακόμα στα 2 ευρώ. Τι θα γίνει με αυτά τα πράγματα?